Στις φλόγες τυλιχτήκε το πρωί βυρσοδευσίως στο Ρέθυμνο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης λίγα λεπτά μετά τις 8.30 το πρωί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 39χρονος υπάλληλος, ο οποίος νοσηλεύεται με εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Υπέστη ένα έγκαυμα που καταλαμβάνει περίπου 30% της ολικής επιφάνειας του σώματος, κτείνεται στα δύο άνω άκρα, στην πλάτη και στο πρόσωπο. Για λόγους καθαρά προληπτικούς, επειδή είχε υποστεί έγκαμα στο πρόσωπο, λόγω κινδύνου αποφράξεως του αραγωγού, μπήκε στην εντατική μονάδα για παρακολούθηση ένα 24ωρο και μετά θα εξέλθει για απότερη νοσηλεία στο τμήμα. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο 39χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας για προληπτικούς λόγους. Πιστεύω ότι η κατάστασή του είναι σταθερή, δεν ενέχει κίνδυνο, είναι σε επαφή ο άνθρωπος, μιλάει και με το περιβάλλον και πιστεύω ότι θα έχει καλή έκβαση το περιστατικό. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε έναν υψωτικό μηχάνημα τύπου Clark, καθώς και σε άλλα υλικά που χρησιμεύαν για την επεξεργασία των δερμάτων. Από την φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην επιχείρηση, ενώ οι συνθήκες κατά από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου που διενεργεί την σχετική προανάκριση. Επειδή ο χρόνος μετάβασης στο συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι τόσο πολύ μεγάλος, μπορώ να πω ότι δεν απειλήθηκε τόσο πολύ ο χώρος του εργοστασίου λόγω της έγκαιρης επέμβασης. Τα αίτια της πρόκλησης της πυρκαγιάς ερευνώνται, πάντως κάτοικοι της περιοχής άκουσαν δύο εκρήξεις. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό θα εξακριβωθεί κατά την ολοκλήρωση της προανάκρισης.